Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε Κόσμος FM της Νέας Υόρκης. Τα επόμενα λεπτά θα ακούσετε συνεντεύξεις, δηλώσεις και αποσπάσματα ομιλιών από την κεντρική εκδήλωση της Επιτροπής Παρελάσεως της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλίας του Νίκου Δένδια, Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, ο οποίος είναι και ο μέγας τελετάργης της φετινής ελληνικής παρέλασης στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι απόψε εδώ μαζί σας. Γιορτάζουμε 2 επετείους, θυμόμαστε 2 επετείους, ένα θρίαμβο του ελληνισμού και μια τραγωδία του ελληνισμού. Ο θρίαμβος του ελληνισμού είναι η Επανάσταση του 1821, η 25η Μαρτίου. Η τραγωδία του ελληνισμού είναι η εισβολή στην Κύπρο και η τουρκική κατοχή. Στη μακρά μας ιστορία, ο ελληνισμός έχει ζήσει και θριάμβους και τραγωδίες. Και είναι η υποχρέωσή μας, στη μνήμη των προγόνων μας, και να θυμόμαστε, και να τιμάμε, και να επιμένουμε. Προηγουμένως, ο συνταγματάρχης διοικητής της Προεδρικής Φρουράς σας εξήγησε μερικούς από τους συμβολισμούς της Ευζωνικής Στολής. Θα σας πω έναν ακόμη. Εάν προσέξατε, το τσαρούχι από κάτω έχει σιδερένια καρφιά. Και αυτά τα σιδερένια καρφιά θα τα ακούσετε αύριο στην παρέλαση σε έναν ιδιαίτερο βηματισμό που έχει η Προεδρική Φρουρά. Όταν ρώτησα εδώ και χρόνια γιατί έχουν αυτό το ειδικό βήμα και αυτόν τον ειδικό ήχο που κάνει το μεταλλικό καρφί όταν ακουμπάει το έδαφος, η απάντηση που πήρα ήταν για να ακούνε οι πρόγονοι. Οι πρόγονοι λοιπόν αυτοί. So I have to board the plane immediately afterwards. But may I please wish you all the best and tell you how proud the motherland is for you. Thank you so much. Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλίας του Αλέξη Βαφιάδη, Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και ο μέγας τελετάργης της φετινής ελληνικής παρέλασης στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Κυρίες και κύριοι, 50 χρόνια μετά τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974, έχουμε χρέος να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και στις απαιτήσεις του χρέους και του καθήκοντος που η πολιτεία μας ανέθεσε. Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε το μήνυμα της αδύρυτης ανάγκης για ελευθερία και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων όσο πιο μακριά και όσο πιο αποφασιστικά μπορούμε. Γι' αυτό και η απόφαση της Επιτροπής Παρελάσεως να αφιερώσει τη φετινή παρέλαση στον αγώνα μας ενάντια στα 50 χρόνια κατοχής της μισής Κύπρου από τον Τούρκο εισβολέα αποτελεί τρανταχτή απόδειξη όχι μόνο του κοινού ιστορικού μας θυμίου αλλά και της κοινής μας δέσμευσης προς τον αγώνα για ελευθερία της Κύπρου. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαιτέρως που αύριο Κυριακή η Ομογένεια θα κατακλείσει τους δρόμους του Μανχάταν.
ενώνοντας τη φωνή της και μεταλαμπαδεύοντας στην Αμερική το θέμα της παρέλασης, κάνοντας σαφές ότι 50 χρόνια παράνομης κατοχής, το όνειρο μιας ελεύθερης Κύπρου δεν θα πεθάνει ποτέ. Είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί σας υπό διάφορες ιδιότητες. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τους απρόσκοπτους αγώνες και τις άουρες προσπάθειες που διεξάγεται εδώ και 80 και πιο χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για τη βαρύτητη προσφορά σας προς την πατρίδα. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και εσείς όμως ο κυπριακός λαός, αισθανόμαστε ευγνώμονες για το πολύτιμο σας έργο. Κλείνοντας, μεταφέρω τις θερμότερες μου ευχές για υγεία, δύναμη και επιτυχία στο έργο σας, προς όφελος του συμφερόντων, της ομογένειας και του ελληνισμού εν γέννη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς μου. Ακολουθεί συνέντευξη με τον Γιώργο Καρλάφτη, πρωταθλητή του NFL Kansas City Chiefs, ο οποίος είναι και ο μέγας τελετάργης της φετινής ελληνικής παρέλασης στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Κύριε Καρλάφτη, πώς αισθάνεστε που συμμετέχετε για πρώτη φορά στην παρέλαση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην 5η λεωφόρο? Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Νιώθω πολύ περηφάνεια για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου και για όλους τους οποίους αντιπροσωπώ. Αυτό θα έλεγα, μια απίστευτα μεγάλη τιμή και ανυπομονώ για την αυριανή παρέλαση. Και μια ευχή. Ζήτω Ελλάς, αυτό το καλύτερο που μπορώ να δώσω σε μια τέτοια ευκαιρία. Ακολουθεί συνέντευξη με τον Φίλιπ Κρίστοφερ, πρόεδρο της Επιτροπής Παρελάσεως της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μύζωνος Νέας Υόρκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κρίστοφερ, πείτε μας πώς αισθάνεστε που φέτος ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου είναι αφιερωμένος στα 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το θέμα για μένα, διότι είναι προσωπικό, διότι αύριο στην παρέλαση όλοι μας θα παρελάσουμε για τα 50 χρόνια εισβολής και κατοχής, θα παρελάσουμε για τους 160.000 πρόσφυγες, θα παρελάσουμε για τους αγνοούμενους, θα παρελάσουμε για τους Αμερικανούς πολίτες που έχασαν τη ζωή τους, όπως ο Ανδρέας Κασάμπης που ήταν 17 χρονών και κρατούσε το αμερικανικό διαβατήριο στο χέρι του όταν δολοφονήθηκε. Για μας, σαν Αμερικανοί πολίτες που είμαστε πρώτοι στη μόρφωση, νομίζω είναι πολύ συναισθηματικό το γεγονός ότι έπειτα από 50 χρόνια δεν κατορθώσαμε να ελευθερώσουμε την Κύπρο. Και αυτό είναι σημαντικό. Και κάτι για τους Grand Marshals. Φέτος κάνει μια ιδιαίτερη επιλογή. Για πείτε μας λίγα λόγια, για τα τιμωμένα πρόσωπα. Είχαμε τον Δήμαρχο της Χίου, διότι η Χιαγή Ομοσπονδία και όλα τα σωματεία της Χίου πολλοί μας βοήθησαν συνέχεια. Αλλά η Χίος είναι κίνδυνος, διότι είναι ένα μίλι από την Τουρκία. Και για μας είναι τιμή που ήταν ο Δήμαρχος μαζί μας, διότι πραγματικά η Χιαγή Ομοσπονδία και όλοι οι Χιώτες μας έχουν υποστηρίξει σε αυτόν τον αγώνα. Επίσης είχαμε τον κύριο Μπελέρη, ο οποίος ήταν Δήμαρχος της πόλης Χιμάρα, όπως ξέρεις είναι στις φυλακές, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται για ανθρώπινα δικαιώματα. Και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να κάνουμε και είμαι πολύ λίγο εκνευρισμένος, γιατί η πρεσβεία των Ηνωμένων της Αμερικής δεν έδωσε βίζα στο γιο του να έρθει. Δεν έδωσε τη βίζα, που σημαίνει ότι προσπαθούν να καλύψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, προβλήματα που υπάρχουν στην Αλβανία. Αλλά θα παρελάσουμε αύριο με τους τρεις Grand Marshals. Και τον κύριο Καρλάφτη έχετε. Ο κύριος Καρλάφτης, ο οποίος είναι ένα παιδί Ελληνοαμερικανός, ο οποίος έχει φτάσει στο
πιο υψηλό επίπεδο του αθλητισμού. Είναι ο νεότερος σε ηλικία από όλους τους Grand Masters. Ναι, ναι, είναι ο πιο νέος. Από όλες τις εποχές νομίζω, ναι, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω εγώ πόσο χρόνο ήμουν όταν ήμουν Grand Masters. Αλλά υπερφανόμαστε για τον Γιώργο Καλάφτη και βεβαίως υπουργός Αμήνης της Ελλάδος. Δυστυχώς έπρεπε να φύγει λόγω της εξελίξης που είχαν στη Μέση Ανατολή, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε δυνατοί αύριο. Ακολουθεί η συνέντευξη της Νομικής Καστανά, συμπροέδρου της Επιτροπής Παρελάσεως, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης, η οποία είναι και πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής. Κύριε Καστανά, πώς αισθάνεστε για τον εορτασμό της φετινής 25ης Μαρτίου, της επετείου της 25ης Μαρτίου? Αισθάνομαι όπως αισθάνομαι κάθε χρόνο, πάρα πολύ υπερήφανη. Θέλω να βροντίσουμε στην 5η Λεωφόρο το ζήτο η Ελλάς. Θέλω να δείξουμε μεγάλους αριθμούς, μεγάλη δύναμη, μεγάλη ενότητα, ότι ο ελληνισμός δυστυχώς έχει πάρα πολλά εθνικά θέματα κάθε χρόνο, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Είμαστε πολύ περήφανοι, είμαστε πάντα Έλληνες και δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε μέχρι να βρούμε το δίκαιο μας. Και για την Κύπρο και για τη Βόρειο Ήπειρο και ασφαλώς για τα δικαιώματα της Ελλάδος εναντίον τους εισβολείς. Και μια ευχή. Εύχομαι ότι και αυτή η παρέλαση να φέρει στον κόσμο την ενότητα και τον πατριωτισμό που νιώθουμε εδώ στην Αμερική, να το νιώθουν και μάλλον το ξέρουν όλοι οι ομογενείς σε όλο τον κόσμο, πόσο αγαπάμε την Ελλάδα, πόσο υποστηρίζουμε τα δικαιώματα της Ελλάδας και πόσο θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να προοδεύει. Ακολουθούν επίσης οι δηλώσεις των φετινών εκπροσώπων του θεσμού Miss Ανεξαρτησία. Κοντά μας έχουμε την Miss Greek Independence. Καλησπέρα σας, με λένε Κατερίνα Καραντρίκα, είμαι 19 χρονών. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που έχω αυτό το τίτλο που είναι Miss Greek Independence 2024 και είμαι πάρα πολύ περήφανη που είχα αυτή τη μεγάλη εμπειρία μπροστά σας και εύχομαι αύριο να έχουμε μια μεγάλη μέρα για την παρέλαση και να είναι πάρα πολύ ωραία μέρα, να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ευχαριστούμε. Γεια σας, ονομάζομαι Ελένα Πούλος, είμαι η Miss Ελληνική Ανεξαρτησία δεύτερη επιλαχούσα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αύριο που θα παρελάσουμε όλοι μαζί και εύχομαι να όλα να πάνε καλά. Γεια σας, με λένε Miss Jenny και είμαι Miss Athens και είμαι πολύ excited, θα είμαστε στο parade και όλοι μαζί με τα girls και θα είμαστε όλοι μαζί και free. Γεια σας, με λένε Σταματούλα Φιλιτάκη, είμαι τη μέση του Δεκάνησα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που έχω τη τιμή και μπορώ να δείξω πως έχω, που είμαι περήφανη να είμαι τη μέση του Δεκάνησα. Ακολουθεί η δήλωση του Ευάγγελου Μημαράκη, βουλευτή Αθηνών, καθώς επίσης ένα απόσπασμα από την ομιλία του. Κύριε Μημαράκη, θέλετε να μας πείτε πώς αισθάνεστε που συμμετέχετε στη φετινή παρέλαση? Καλώς σας βρήκα. Πράγματι είναι μεγάλη χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι και φέτος εδώ για τις γιορτές της 25ης Μαρτίου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ελλάδα η οποία θα παρελάσει στο μεγαλύτερο δρόμο της μεγαλύτερης πόλης του κόσμου και δείχνουμε ότι είμαστε ζωντανοί, υπάρχουμε και η καρδιά μας πάει ελληνικά μέσα στην Αμερική. Με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας ξανά να γιορτάσουμε την 25η Μαρτίου και να δούμε ότι η ελληνική καρδιά χτυπάει στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου για την αυριανή μας εκδήλωση. Χάρη σε εσάς! Είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς, γιατί έχετε κατακτήσει την αμερικανική κοινωνία. Γιατί παρότι είμαστε μια μικρή πληθυσμιακά χώρα, η επιρροή σας είναι τεράστια.
γιατί είσαστε δημιουργικοί, γιατί είσαστε εργατικοί, γιατί έχετε επιχειρηματικό δαιμόνιο. Και σήμερα βλέπω ανθρώπους που είναι πρόεδροι μεγάλων εταιριών, CEO μεγάλων εταιριών, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι και άνθρωποι οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι μέσα στην αμερικανική κοινωνία και δείχνουν τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα όταν όλοι μαζί εργαζόμαστε για το καλό της χώρας. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και δυστυχώς σήμερα μάλλον δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Όμως εμείς αγωνιζόμαστε για αρχές, αξίες, ελευθερία και δημοκρατία. Και όλοι αυτοί που θέλουν να χαλάσουν το δυτικό τρόπο ζωής θα μας βρουν μπροστά τους. Θα σηκωθούμε από τον καναπέ μας και θα ξαναδώσουμε τη μάχη. Και θα πάμε όλοι μαζί μπροστά για την Ελλάδα, για τη δημοκρατία, για την ελευθερία. Δεν αφήνουμε κανέναν. Χρόνια πολλά! Ακολουθεί συνέντευξη του Μιχάλη Τανούση, βουλευτή και προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Staten Island της Νέας Υόρκης. Okay, Mr. Tanousis, how do you feel that this year the Green Independence Parade is devoted to the 50 years of occupation of Cyprus? You know, as the son of Cypriot refugees, my parents left their home one day and they never returned. And it's something that, it's an issue that has been with me throughout my whole life and throughout my career. And it has influenced it's who I am today. And I'm just proud that we are able to commemorate the dark invasion of the invasion of Cyprus. And it's a reminder to all of us as Greek Americans that we must continue to fight to seek justice for Cyprus and for the people of Cyprus. Because they suffered a grave injustice 50 years ago, and they have yet to receive any type of justice for the atrocities and the actions committed in 1974. Do you see any so-called double standards between Cyprus and Ukraine case? It's hard to say any type of double standard, but I know that the United States has not paid nearly enough attention to the Cyprus issue as they have to other issues around the globe. And I think that this year is a reminder that we must continue to advocate through our local elected officials, through our congresspeople, through our senators, to push for a solution for Cyprus and for justice for the people that lost their homes and the people that lost their lives. Ακολουθεί συνέντευξη με τον Δόκτορα Πάνο Σταυριανίδη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Νέας Ιερσαίης. Κύριε Πρόεδρε, πώς αισθάνεστε που συμμετέχετε στη φετινή παρέλαση? Αισθάνομαι ότι είναι μέρος του καθήκον. Του καθήκον που αυτό ισχύει για όλους εμάς, ειδικά εφόσον προσωπεύω τον ελληνισμό της Νέας Ιερσαίης, ότι συμμετέχουμε σαν ένα σώμα σύσσωμοι, συνεορτάζοντας την μεγάλη εορτή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αλλά επίσης την θλιβερή επέτειο, δεν την εορτάζουμε, αλλά την παρατηρούμε και την μνημονεύουμε των 50 χρόνων της παράνομης εισβολής και κατοχής. Αλλά επίσης θέλω να φέρω στην προσοχή όλων των συμπατριωτών που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι επίσης είναι και μια άλλη, θα έλεγα, χαρούμενη επέτειος 3 χρόνων από το 2021 που ο Υπουργός Εξωτερικών, που ήταν και εδώ σήμερα μαζί μας, ο Νίκος Λένδιας, έκανε μια πολύ ωραία παρουσία σε μια τέτα-τέτ συνάντηση, διπλωματική συνάντηση με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Γιαβούτσα Τσαβούσοβλου, ο οποίος είπε ακριβώς αυτά που έπρεπε να πει και μας έκανε όλους να αισθανθούμε ότι επιτέλους η Ελλάδα έχει κάποιο λόγο, έχει κάποιο κύρος.
και μας έκανε να αισθανθούμε υπερήφανοι. Και το είπα και αυτό σήμερα. Αλλά θέλω να τελειώσω λέγοντας ειδικά με την επιστολική ψήφο τώρα μας καθιστά περισσότερο υπεύθυνους όσον αφορά τη συμμετοχή μας στα ελληνικά πολιτικά θέματα και ειδικά τα εθνικά θέματα. Και θέλω να δώσω έτσι μια εξαγγείλω, αν θέλεις, σε όλη την οικουμένη, ότι εμείς οι Έλληνες της Διασποράς είμαστε ως επιτοπλίστων άνθρωποι. Είμαστε η Εθνική Ελλάδος. Οπότε δεν κοιτάμε κόμματα, αλλά κοιτάμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι συλλογίζονται και κινούνται με έναν τρόπο το οποίο είναι υπέρ της Ελλάδας και όχι υπέρ του κόμματος που ανήκουν και αντιπροσωπεύουν. Ακολουθεί η συνέντευξη της Νάνση Παπαϊωάννου, ανώτερη συμβούλου της Alma Bank. Κυρία Παπαϊωάννου, πώς σας φαίνεται η φετινή παρέλαση? Κοιτάξτε, τα 50 χρόνια occupation της Κύπρου είναι κάτι που πονάει. Πονάει όλο τον ελληνισμό και είναι υποχρέωσή μας να υποστηρίξουμε το Φίλιπ Κρίστοφερ και όλη την παρέλαση. Όπως όλα τα χρόνια και όταν ήμουν πρόεδρος της Atlantic Bank που δεν υπάρχει πια, θα είμαι κοντά σας. Ακολουθεί η συνέντευξη της Στεφανίας Παπουτσάκη, Προέδρου της Επιτροπής Νεολαίας, της Επιτροπής Παρελάσεως της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Στεφανία, εκπροσωπείς τη νεότερη γενιά Ελληνοαμερικανών που συμμετέχουν στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου. Πώς αισθάνεσαι που συμμετέχεις? Είμαι πολύ περήφανη. Αύριο θα είναι πολύ μεγάλη παράβαση, θα είναι πολλά άτομα, θα είναι πολλά παιδιά, θα είναι πολύ νεολαία. Σε είμαι πολύ παρήφανη και δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Μια ευχή. Σαν είπε ο Φίλιππας, όχι, να μην βραχεί. Και του χρόνου και όλα τα χρόνια που θα έχουμε την παρέλαση που θα έρθουν, θέλω η παρέλαση να γίνει πως ήταν πριν. Να είναι και πιο μεγάλη, να έχουμε και πιο πολλούς να παρελάσουν, πιο πολλούς να έρθουν να δουν την παρέλαση, ακριβώς να μεγαλώνει. Δέσποινα Φεντούλη για το Κόσμος FM.